Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι και στη σημερινή μας εκπομπή «Εκλογές 2023». Οι ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 2023 πρόκειται να λάβουν χώρα εντός λίγων 24 ώρων στις 8 Οκτωβρίου. Ενώ προβλέπονται και επαναληπτικές εκλογές στις 15 Οκτωβρίου, όπου χρειαστεί να γίνει δεύτερος γύρος εκλογών. Έχουμε τώρα τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιό μας τον κύριο Γιάννη Κουριανίδη, υποψήφιο Δήμαρχο Δήμου Θεσσαλονίκης, επικεφαλής του συνδυασμού Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουριανίδη. Καλώς σας βρήκα, κύριε Βραμίδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, χαιρόμαστε που είστε εδώ για να δούμε τελικά τι αφορά και τι προβλέπετε για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν παθογένειες γενικότερα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης? Φυσικά και υπάρχουν, δύο είναι μεγαλύτερες. Η πρώτη είναι η κρατική παρεμβατικότητα, η οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι μία μέγγενη στην τοπική αυτοδιοίκηση, ουσιαστικά κατ' όνομα μόνο αυτοδιοίκηση εδώ και πολλά χρόνια, και όσο πάει η κατάσταση χειροτερεύει. Και βεβαίως και αφού δεν μπορεί να διαχειριστεί τους πόρους της βασικά, αυτοτελώς και χωρίς να έχει τη δυνατότητα να το κάνει γνωρίζοντας τα βασικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Και ο δεύτερος σημαντικός λόγος, η παθογένεια σημαντικότερη, είναι ο κομματισμός. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει μέσα από τους κομματικούς σωλήνες, θα λέγαμε, έρχονται και διεκδικούν τους Δήμους, και με προκειμένου το Δήμο Θεσσαλονίκης κατά καιρούς, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να είναι ουσιαστικά μετά έρμεα των όποιων κομματικών, κυβερνητικών μάλλον θα λέγαμε καλύτερα, σχεδιασμών, και δεν μπορούν να σχεδιάσουν αυτό το οποίο ίσως οραματίζονταν ή έχει πραγματικά ανάγκη η πόλη τους. Μάλιστα. Τι προτείνετε τώρα εσείς για το Δήμο σας και ποιες είναι οι βασικές θέσεις του προγράμματός σας? Δεν ξέρω αν θέλετε να τα δούμε τομέα-ανατομέα ή αν θέλετε να τα προσεγγίσουμε γενικότερα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Αβραμίδου, εμείς ως παράταξη λέμε το εξής. Θα ακούσετε αυτό το διάστημα από όλους τους υποψηφίους δημάρχους ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον, έχω καλύτερο σχεδιασμό για την πόλη, είμαι καλύτερος διαχειριστής, έχω καλύτερο επιτελείο. Είναι λογικό να λέγονται αυτά και είναι και πολύ σημαντικό να τα ακούμε με προσοχή. Το θέμα όμως είναι να εξετάζουμε κάτω από ποια οπτική, κάτω από ποιο πρίσμα πρόκειται να υλοποιήσουν όλα αυτά. Και εγώ θα σας τα πω, δεν θα πω κάτι διαφορετικό, και εγώ θα πω ότι είμαι καλύτερος διαχειριστής και έχω καλύτερες προτάσεις από τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι κάτω από ποια οπτική τα εξετάζεις αυτά τα πράγματα. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές σου? Υπάρχουν κόκκινες γραμμές για τους ανθρώπους αυτούς? Η μέχρι στιγμής πορεία των περισσότερων από αυτών τουλάχιστον έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν. Ότι είναι έτοιμοι την επόμενη μέρα να κάνουν τις όποιες συναλλαγές έχουν σκοπό να κάνουν κάτω από το τραπέζι, είτε συμφωνώντας με κάποιους πρώην αντιπάλους τους, είτε μέσω κάποιων ανταλλαγών σου δίνω μου δίνεις, προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν κάποιους σχεδιασμούς που πολλές φορές δεν είναι και οι αναγκαίοι για την τοπική και κοινωνία τους. Εμείς λοιπόν λέμε ότι όλα αυτά τα βλέπουμε κάτω από τρεις γενικές, θα λέγαμε, προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να συζητήσουμε με κάποιον άλλον. Αυτές είναι οι εξής. Πρώτον, η ανάδειξη της ελληνικής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης μας. Η σεβασμός στην ιστορία και στην κληρονομιά της πόλης μας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και αγγίζει όλους τους τομείς σχεδόν που θα αναφερθούμε σε συνέχεια. Βεβαίως πρωτίστως τον πολιτισμό της, πρωτίστως τη φυσιογνωμία της πόλης μας. Από εκεί και πέρα, κανένας σεβασμός στην λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα μου πείτε, ένας αυτοδιοικητικός φορέας τι μπορεί να κάνει? Και βεβαίως μπορεί να κάνει. Μία συμφωνία δεν μπορεί να παράξει ποτέ ουσιαστικά δίκαιο αν δεν περάσει πρώτα μέσα από την ψυχή και τη συνείδηση του κόσμου. Επειδή λοιπόν ποτέ δεν ρωτήθηκε ο κόσμος, ποτέ δεν ρωτήθηκε ο πολίτης για αυτή τη συμφωνία, εμείς λέμε ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να ακυρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Και ακυρώνεται στην πράξη μέσα και από έναν αυτοδιοικητικό φορέα, όπως κάναμε εμείς μέσα αυτά τα 4 χρόνια της θητείας μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Καταψηφίσαμε όλες τις θέσεις που έφερε και τις προτάσεις που κατέθεσε η διοίκηση Ζέρβα, που αφορούσαν συνεργασία με το ελληνικό κρατήδιο μέσω κάποιων φορέων που χρησιμοποιούσαν τον ανιστόρητο και προδοτικό όρο
Βόρεια Μακεδονία. Αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή για μας, την οποία υπερασπιζόμαστε και την οποία λέμε ότι θα την εφαρμόσουμε ακόμη και αν μας εμπιστευτεί ο πολίτης της Θεσσαλονίκης να διοικήσουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν πρόκειται ποτέ να συνυπογράψουμε με φορείς του γειτονικού κράτους τέτοιου είδους συμφωνίες που χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, το θέμα, η τρίτη κόκκινη γραμμή μας είναι η λαθρομετανάστευση. Έχουμε μία σαφέστατη και απαρέκκλητη θέση ότι δεν υλοποιούμε προγράμματα τα οποία αφορούν οποιαδήποτε διευκόλυνση, στέγαση ή οτιδήποτε άλλο που να αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει παράνομα στη χώρα, λαθρέα στη χώρα και μας τους φορτώνει εδώ η κεντρική εξουσία. Αυτή τους έφερε, αυτή δεν υπερασπίσει και τα σύνορά μας. Αυτή ας βρει λύση στο θέμα και όχι οι αυτοδιοικητικές δομές της χώρας μας. Μάλιστα, τώρα μιας και αναφέρατε λίγο τη συμφωνία των Πρεσπών, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κουριανίδη, και θα θέλαμε βεβαίως και όλοι να μάθουμε πώς διοργανώθηκε το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και αν ήταν συλλογική η διοργάνωση, γιατί βλέπουμε και ακούμε ότι ο διοργανωτής ήταν ένας. Όχι, φυσικά. Δεν θα μπορούσε καταρχήν να είναι ένας. Η διοργάνωση αυτή έγινε από τις Ομοσπονδίες των Μακεδόνων όπου γης σε συνεργασία με κάποιους τοπικούς φορείς και συλλογικότητες εδώ στη Θεσσαλονίκη και αργότερα και στην Αθήνα. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη τότε δεν είχαμε ασχοληθεί, αλλά εγώ ως πρόεδρος του Σωματείου Δεσμοί Ελλήνων, ένα σωματείο το οποίο λειτουργούσε εδώ και πολλά χρόνια, τότε ήταν στον 7ο χρόνο της λειτουργίας του στην περιοχή της Τούμπας, είχαμε αναλάβει τότε την προσυγκέντρωση του ανατολικού τομέα της πόλης. Αυτό έγινε στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο, μαζεύτηκε ένα πλήθος κόσμου εκεί και σαν ένας χήμαρος από τα ανατολικά κατέληξε στο συλλαλητήριο και ενώθηκε με τους υπόλοιπους εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Αυτό το πληρώσαμε, ξέρετε, όπως το πλήρωσαν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώς έγιναν θύματα μιας εθνομηδενιστικής ομάδας ανθρώπων, λίγων, αλλά δυστυχώς ανεξέλεγκτων, τουλάχιστον εκείνη την εποχή, που στη συνέχεια όπου υπήρχαν άνθρωποι που είχαν τη διεύθυνσή τους, είχαν φανερωθεί, ξέραν ποιοι ήταν, όπως και ο σύλλογός μας. Οι Δεσμοί Ελλήνων, μετά από λίγες ημέρες, εβδομάδες, δέχτηκε επίθεση και καταστράφηκαν τα γραφεία του συλλόγου μας. Και όχι μόνο εμείς, και άνθρωποι άλλοι οι οποίοι είχαν δεχτεί επιθέσεις στα σπίτια τους, στα αυτοκίνητά τους, η ίδια η Μητρόπολη, αν θυμάμαι καλά, της Νεαπόλεως, είχε υποστεί βομβιστική επίθεση για αυτόν ακριβώς τον λόγω της συμμετοχής της σε συλλαλητήριο για τη Μακεδονία μας. Από ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά ενεργούσαν ως ενεργούμενα των ξένων κέντρων αποφάσεων. Επομένως, όποιος λέει σήμερα ότι είναι ο αποκλειστικός διοργανωτής, δεν είναι απλά ψεύτης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καπηλεύεται χωρίς ντροπή τον αγώνα εκατομμυρίων Ελλήνων οι οποίοι έδωσαν το παρόν και πλήρωσαν το μάρμαρο είτε όπως ανέφερα με τους τρόπους που ανέφερα προηγουμένως είτε τρώγοντας τόνους χημικών από την τότε κυβέρνηση της Προδοσίας. Μάλιστα. Ας δούμε τώρα τις θέσεις σας και τα προβλήματα του Δήμου. Ας τα δούμε ανά ενότητα. Ας ξεκινήσουμε τώρα με την οικονομική πολιτική. Ακούσαμε να λέτε για αποδοχές αμοιβών δημάρχου, αντιδημάρχου και άλλων με μισθό ίσο με το βασικό δημοσίου υπαλλήλου. Ακριβώς. Και πιστεύουμε μάλιστα ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω, ότι θα έπρεπε τελικά όλες αυτές οι θέσεις να είναι άμιστες. Και να σας πω και γιατί. Διότι το να δώσεις ένα μισθό 2.000 ευρώ, 2.500, 3.000, δεν ξέρω πόσα είναι αυτοί προκειμένου που αφαντιστοιχούν σε ένα διοικητικό στέλεχος μιας υπηρεσίας του δημοσίου, δεν είναι κάτι το οποίο θα αποτρέψει έναν αυτοδιοικητικό άρχοντα, αν το έχει μέσα του βεβαίως, να προχωρήσει σε κινήσεις που διαφθοράς. Επομένως, δεν έχει κανένα νόημα αυτό όλο να το θεσπίσουμε. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει όχι απλά να είναι περιορισμένες οι απολαυές τους, αλλά να είναι ίσως και μηδενικές. Θεωρούμε λοιπόν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να χρηματίζεται, εννοώ να παίρνει κάποια χρήματα ως αποζημίωση, αλλά να είναι αυτό ακριβώς το οποίο είναι το πνεύμα της και η όλη της φυσιογνωμία. Δηλαδή μία ανιδιοτελής και χωρίς πίσω σκέψεις προσφορά του πολίτη προς την κοινωνία του. Όσον αφορά τώρα την παιδεία και τον πολιτισμό, είπατε ότι το μεγάλο κατακτητικό όπλο του ελληνισμού είναι το πνεύμα του και ο πολιτισμός του.
Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η Θεσσαλονίκη διακρινόταν σε όλη την περίοδο της μακραίωνης ιστορίας της από τον Ελληνισμό, που ήταν η πολιτισμική συνιστόσα, η σταθερή, κυρίαρχη πολιτισμική συνιστόσα της Θεσσαλονίκης. Όλοι οι άλλοι οι οποίοι εμφανίστηκαν κατά καιρούς ήταν είτε επίλυδες είτε κατακτητές. Άφησαν ένα αποτύπωμα στην πόλη, το οποίο μπορεί να ήταν κάποια κτίρια, μπορεί να ήταν κάποιες βρύσες ή κάποιες άλλες, τέλος πάντων, παρεμβάσεις στο αστικό τότε τοπίο της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν ήταν το κυρίαρχο πολιτισμικό πρόσημο το οποίο θα έπρεπε να έχει αυτή η πόλη. Επομένως, εμείς λέμε ότι η Θεσσαλονίκη, πόλη ελληνική, σημαίνει η πόλη των Ελλήνων. Η πόλη των ανθρώπων δηλαδή που τη δημιούργησαν, την εξέλιξαν και την ανέπτυξαν πληθυσμιακά και πνευματικά και την κάναν γνωστή σε όλο τον κόσμο. Αυτήν ακριβώς τη συνιστόσα την πολιτισμική οφείλουμε να την αναδείξουμε. Δεν είναι δυνατόν λόγω χάρη σήμερα, στην εποχή μας, τώρα που μιλάμε, στην πλατεία Αντιγονιδών, να υπάρχει καταχωμένος ο ναός της θεάς Αφροδίτης. Ένας ναός ο οποίος όχι μόνο είναι παλαιότερος του Παρθενώνα, όχι μόνο είχε μεταφερθεί από την περιοχή του Αγγελοχωρίου με τα μέσα εκείνης της εποχής, του επιρωμαϊκής κατακτήσεως στην Θεσσαλονίκη μας, εδώ στην πόλη μας, αλλά σώζεται σχεδόν ολόκληρος. Οι κείονές του και η πόρτα του ναού βρίσκονται μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Η βάση του και κάποια άλλα στοιχεία του βρίσκονται όμως καταχωμένα στην πλατεία Αντιγονιδών. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτός ο ναός να μην αποτελέσει ένα τουριστικό και αρχαιολογικό τοπόσημο της πόλης μας, ιστορικό τοπόσημο της πόλης μας, με την επανατοποθέτησή του σε ένα κυρίαρχο και ένα προβλεπημένο μέρος της πόλης και να αναδεικνύεται λόγω χάρη, λόγω κάποιων ιδεολογικών αιμονών περί πολυπολιτισμικότητας μιας προηγούμενης διοίκησης που συνεχίζει και τη σέβεται αυτή την νοοτροπία η σημερινή διοίκηση, να αναδεικνύεται λόγω χάρη ένα βουλγαρικό σχολείο το οποίο λειτουργήσε εκεί στην οδό Αγίας Σοφίας και Ολύμπου για 10 χρόνια περίπου και έβγαλε μερικές εκατοντάδες βουλγαρόπαιδα εκείνης της εποχής, επί Οθωμανικής προφανώς κατακτήσεως, να αναδεικνύεται ως ένα τοπόσιμο πολυπολιτισμικότητας υποτίθεται της πόλης. Εμείς δεν λέμε όχι σε αυτά, αλλά λέμε να αναδεικνύονται όλα με βάση την αξία και την προσφορά του στην πολιτισμική στην πόλη μας. Δεν είναι δυνατόν λόγω χάρη να λέμε σήμερα ότι η πλατεία Ελευθερίας θα χρησιμοποιηθεί και θα δοθεί στην Ισραηλική κοινότητα για να φτιάξει ένα πάρκο μνήμης εκεί, τη στιγμή που ο προσφυγικός ελληνισμός έχει ένα βαθύτατο ιστορικό αποτύπωμα στην περιοχή αυτή, διότι εκεί άραζαν τα πλοία με τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τη Θράκη. Όχι μόνο εκεί, αλλά και εκεί. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει, λόγω χάρη η δική μας θέση, είναι να υπάρξει ένα μεγάλο μνημείο για τους γενοκτονηθέντες Έλληνες, ασχέτως θρησκείας, ασχέτως εποχής και ασχέτως θήτη. Και μάλιστα γιατί όχι να μπουν στο μνημείο αυτό και οι Αρμένοι αδελφοί μας, οι οποίοι ακόμα γενοκτονούνται, ακόμα και στις μέρες μας. Εμείς καταφέραμε και συγκεντρώσαμε όλους τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών, Μικρασιατών, Ποντίων και Θρακών και ζητήσαμε, τους εκθέσαμε την άποψή μας, συμφώνησαν και προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου αυτή η πρότασή μας να υλοποιηθεί. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όπου τη λέμε βρίσκει ευήκο αότα. Στην πορεία θα το δούμε κατά πόσον οι καλές προθέσεις θα γίνουν και πράξεις. Μάλιστα. Τώρα η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές αλλά και τεχνολογικές εξελίξεις. Πώς όλα αυτά λοιπόν μαζί επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και την ποιότητα ζωής τους? Κοιτάξτε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η όποια πρόοδος έχει και τις παρενεργίες της. Δεν μας διευκολύνει μόνο στη ζωή μας, αλλά προκαλεί και διάφορα προβλήματα. Το βασικότερο πρόβλημα που δημιουργεί μέσα στην πόλη έχει δύο πτυχές. Το ένα είναι η ρήπανση της ατμόσφαιρας και όχι μόνο, και η ρήπανση, και θα έλεγε κανείς μάλλον όχι η ρήπανση, και τα σκουπίδια τα οποία συσσωρεύονται όλο και περισσότερο στο αστικό ιστό. Η ρήπανση τώρα στην πόλη μας έχει τρεις μορφές. Είναι η ατμόσφαιρα, είναι η θάλασσα και είναι και τα γκράφιτι, τα αυτοκόλλητα, τα σπρέι, όλα αυτά τα οποία δυστυχώς χαλάνε όχι μόνο την αισθητική μας, αλλά βρωμίζουν και την πόλη μας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση που προκαλείται κυρίως από τα αυτοκίνητα, έχουν υπάρξει μελέτες που αφορά περίπου το 70% της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ότι παράγεται μέσα στις πόλεις από τα πεπαλαιωμένα αυτοκίνητα, τους πεπαλαιωμένους κινητήρες. Εμείς λέμε λοιπόν
ότι, αλλά προσέξτε, πριν πάμε στο ότι, να πούμε το εξής. Με δεδομένο ότι ξεκινάν, υποτίθεται, σε λίγο καιρό τα έργα του flyover. Αυτό σημαίνει ότι για μια τετραετία, πενταετία τουλάχιστον, μέσα στην πόλη θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα, διότι θα καταργηθούν από μία πλευρά, από μία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε πλευρά του περιφερειακού δρόμου. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα αυτοκίνητα θα μπουν μέσα στην πόλη και καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα θέματα. Με το ήδη επιβαρημένο κυκλοφοριακό. Βεβαίως. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε ούτε για κατάργηση γραμμών για να γίνουν ποδηλατόδρομοι, ενώ λωρίδων κυκλοφορίας για να γίνουν ποδηλατόδρομοι λόγω χάρη, ούτε για άλλες τέτοιες, με τέτοια άλλα σχέδια τα οποία πολλές φορές φτάνουν και σε βαθμό αιμονής. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε με προσωρινά αλλά αναγκαία μέτρα το κυκλοφοριακό μέσα στην πόλη. Εγώ άκουσα τις προτάσεις της Τροχιάς Θεσσαλονίκης με πολύ ενδιαφέρον. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια αναδιάρθρωση του κυκλοφοριακού όσον αφορά τις όποιες μονοδρομήσεις ή αμφιδρομήσεις θα πρέπει να γίνουν μέσα στην πόλη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει πίεση ώστε να αυξηθούν να αυξηθεί το προσωπικό της τροχέας, όχι μόνο με τα 100 άτομα που σαν να είδα αυτές τις μέρες ότι ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αλλά με πολύ περισσότερα που χρειάζονται, γιατί θα πρέπει να υπάρξει αστυνόμευση όχι μόνο στο θέμα της στάθμευσης αλλά γενικότερα στην κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Και βεβαίως να υπάρξουν και ένα σωρό άλλα μέτρα, τα οποία όμως θα τα δούμε στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση του flyover, και ό,τι και να πούμε σήμερα θα ακούγονται, ξέρετε, ως κάποιες απόψεις που είναι πάρα πολύ μακρινές. Εμείς βεβαίως και πιστεύουμε στην αναγκαιότητα το να μην μπαίνουν πολλά αυτοκίνητα μέσα στο κέντρο της πόλης, να μπαίνουν μόνο τα αναγκαία αυτοκίνητα, δηλαδή των μονίμων κατοίκων και των εργαζομένων μέσα στην πόλη. Βεβαίως πιστεύουμε ότι για να υπάρξει αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν περιφερειακές θέσεις στάθμευσης και όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουν ακουστεί και έχουν προταθεί και είναι εύλογα, αλλά αυτά αν τα συζητάμε τώρα το θεωρώ παράλογο και άτοπο και μόνο ως μια κίνηση εντυπωσιασμού. Εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των επομένων ετών μέσα στην πόλη με πολύ σοβαρότητα και με μέτρα τα οποία θα είναι αποτελεσματικά. Επίσης, το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης. Έχουμε εκφράσει την άποψη και πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή να αποκτήσει ξανά ο Δήμος Θεσσαλονίκης ένα σκάφος, ειδικό σκάφος, που θα περισυλλέγει τα επιφανειακά απόβλητα, τις επιφανειακούς ρύπους. Είχε στο παρελθόν, έκανε τον κύκλο ζωής του και αυτό το σκάφος αποσύρθηκε. Υπάρχει ένα της ΕΙΑΘ, το οποίο όμως καλύπτει μια τεράστια περιοχή από το δέλτα του Αξιού μέχρι το Αγγελοχώρι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την έντονη ρύπανση που υπάρχει πολλές φορές και έντονη μέσα στο λιμένα της Θεσσαλονίκης και γενικά στην παράκτεια ζώνη του Δήμου μας. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ένα σκάφος το οποίο θα είναι διαρκώς παρόν, θα κάνει συνεχείς ας πούμε διαδρομές και περιπολίες θα λέγαμε μέσα στον χώρο αυτό και θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα εν τη γενέση του. Και βεβαίως όσον αφορά τα γκράφιτι και όλους τους ρήπους που ξέρετε υπάρχει, διάβαζα προχθές μία μελέτη που έκαναν οι φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου, μόλις προχθές το ανακοινώθηκε, ότι ένα στα δύο κτίρια μέσα στον ιστό της πόλης είναι βανδαλισμένο. Αν είναι δυνατόν, και το βλέπουμε καθημερινά, αυτή τη βρωμιά που υπάρχει, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει καταστολή εδώ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει κάτι διαφορετικό, με την καλλιέργεια μιας παιδείας βεβαίως στα σχολεία, η οποία όμως θα είναι σε βάθος χρόνου, αλλά άμεσα χρειάζεται καταστολή, χρειάζεται πρόστιμα και χρειάζεται και κοινωνική εργασία καθαρισμού των ανθρώπων, των τείχων και των προσώπησεων των κατοικιών και των κτηρίων της πόλης μας, από αυτούς οι οποίοι ρυπαίνουν. Κοινωνική εργασία για αυτούς δηλαδή. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα την κοινωνική πολιτική, η δημοτική λοιπόν κίνηση Θεσσαλονίκη πόλη ελληνική, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των κοινωνικών επιπτώσεων από την οικονομική κρίση, προτείνει κάποια πράγματα. Θα σταθώ στο εξής, ότι οι Έλληνες ως Έλληνες και οι ξένοι ως ξένοι. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι μια βασική αρχή μας σε όλα, όπως ανέφερα και στα πολιτιστικά μνημεία και παντού. Βεβαίως πολύ περισσότερο στην κοινωνική πολιτική, για αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να νοιαστούμε φυσικά και πρέπει να είναι οι Έλληνες συμπατριώτες μας. Εμείς δεν είμαστε κατά του θεσμού λόγου χάρη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Προφανώς και εγώ έχω κόρη η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό, σε χώρα του εξωτερικού. Δεν θα ήθελα να πάει η κόρη μου εκεί ή οποιοδήποτε Ελληνόπουλο στο εξωτερικό και να μην υπάρχει στη χώρα αυτή μία δομή που να το υποδεχθεί
και να το, να το βοηθήσει ώστε τα πρώτα του βήματα και στη συνέχεια ώστε αυτά που θα προσφέρει στη χώρα αυτή να έχουν και μια ανταπόδοση όσον αφορά τα θέματα υγείας, γλώσσας κλπ. Προφανώς, αλλά όλα αυτά για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και ζουν νόμιμα στη χώρα. Έτσι, όχι άνθρωπους που έχουν έρθει παράνομα και έχουν μπει μέσα στην πόλη και στις πόλεις μας και στη χώρα μας και να τους παρέχουμε όλα αυτά, όλες αυτές τις διευκολύνσεις. Επομένως λοιπόν, εμείς λέμε ότι οι Έλληνες ως Έλληνες και οι ξένοι ως ξένοι, υπό την έννοια ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε λόγω χάρη να μένει ένα παιδί έξω από έναν δημοτικό παιδικό σταθμό, επειδή οι θέσεις αυτές που προβλέπονται να καλυφθούν καλύπτονται και σε ένα ποσοστό από ανθρώπους που βρέθηκαν παράνομα στη χώρα μας. Θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό και δεν είναι, νομίζω, αποδεκτό από όλους αυτό, ότι δεν είναι δυνατόν να φεύγουν παιδιά μας στο εξωτερικό για δουλειά επειδή η πόλη μας δεν μπορεί, και η χώρα μας δεν μπορεί να τα θρέψει. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει με μέρημνα του Δήμου Θεσσαλονίκης να υπάρξουν εργαστήρια, να υπάρξουν χώροι και μπορούν να γίνουν αυτά, όπως λόγω χάρη στην παλιά Λαχαναγορά ή στην Ιφανέτ ή στους Λαχανοκήπους που είναι μια περιοχή πονεμένη και εκτός σχεδίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να υπάρξουν λοιπόν εκεί κτίρια που ήδη υπάρχουν κάποια από αυτά, όπως σας ανέφερα την παλιά Λαχαναγορά και την Ιφανέτ, όπου θα λειτουργήσουν εργαστήρια που θα αξιοποιήσουν, θα έχουν τη δυνατότητα οι νέοι άνθρωποι να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, τις καλλιτεχνικές, τις ιδέες τους, τις επιχειρηματικές. Ανθρώπους δηλαδή που θα τους κρατήσουμε εδώ με σκοπό να μπορέσουμε και μέσα από συμβουλευτικά προγράμματα και μέσα από άλλες υπηρεσίες να μείνουν και να δημιουργήσουν στην πόλη τους και να προσφέρουν στην τοπική τους κοινωνία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτά θα πρέπει να υπάρξουν. Θα πρέπει να υπάρξουν επίσης λόγω χάρη κίνητρα ειδικά στους νέους ανθρώπους που έχουν να κάνουν λόγω χάρη με την όλη τους ευχάριστη, θα λέγαμε, παρουσία στην πόλη. Η κάρτα νέων που προτείνουμε είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να υπάρξει και να σε συνεργασία και του Δήμου με καταστήματα της πόλης μας και τη διασκέδασή τους για το θέατρο, το κινηματογράφο, τις καφετέριες ακόμα και τις ταβέρνες, αν θέλετε. Έχετε και την κάρτα υγείας μαθητών. Βεβαίως. Αυτό πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, ότι η κάρτα υγείας μαθητών και γενικότερα η προληπτική ιατρική θα πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει αναπτυγμένη στην πόλη μας. Εμείς λέμε ναι, άμεσα μάλιστα, στη δημιουργία δημοτικών προληπτικών ιατρικών, προληπτικής ιατρικής και κυρίως εστιασμένων στους μαθητές και γενικότερα στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει να προλάβουν τις όποιες παθογένειες μπορεί να έχει ο οργανισμός τους μέσα από τέτοιες εξετάσεις, ώστε να μην φτάσουν στο σημείο να χρειάζονται μετά κάποια θεραπεία. Να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε. Επίσης, να σταθούμε λίγο, κύριε Κουριανίδη, και στην προώθηση, σε μια δράση που έχετε για την προώθηση και την καλλιέργεια της αναγνωστικής σχέσης των παιδιών με τα βιβλία. Ναι. Σε μια περίοδο που η τεχνολογία πλέον μας προσπερνάει όλους. Βεβαίως. Η ανάγνωση δεν μπορεί να αποκατασταθεί από το τάμπλετ ή από ηλεκτρονικές μορφές, θα λέγει κανείς, γνώσης. Το βιβλίο έχει πάντα την αξία του. Ο λογοτέχνης πρέπει να τον ακούσεις, να διαβάζει ή να σου μεταφέρει τις απόψεις του και τις ιδέες του. Θεωρούμε ότι οι βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες φυτοζωούν σήμερα, στην κυριολεξία φυτοζωούν, είναι δραματική κατάσταση. Κάποιες κινδυνεύουν να κλείσουν επειδή έχουν μείνει και κρέμονται στις παροχές και στις υπηρεσίες ενός μόνο ανθρώπου. Πρέπει λοιπόν αυτές οι βιβλιοθήκες να αποτελέσουν πραγματικά φυτόρια για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας. Αυτό μπορεί να γίνει, ξέρετε, με συγκεκριμένους φορείς, όπως λόγω χάρη είναι ο ΟΣΔΕΛ, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου, ο οποίος έχει κάνει σπουδαία προγράμματα και με άλλους δήμους, και απορώ γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει φτάσει στο σημείο αυτό, κυρίως με τα μικρά παιδιά, κυρίως στο νηπιαγωγείο, όπου έρχονται τα παιδιά από μικρά σε επαφή με την λογοτεχνία, με συγκεκριμένα βιβλία, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και στην ανάγνωση, αλλά και εισπράττουν και παραστάσεις και τεχνικές λόγου τέτοιες που θα τους βοηθήσουν πάρα πολύ στη συνέχεια. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη μας η Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος που εδρεύει εδώ με πλήθος λογοτεχνών, με σπουδαία έργα τα οποία θα μπορούσαν μέσα σε εργαστήρια φιλοαναγνωσίας να μπουν αυτοί οι άνθρωποι και να μεταδώσουν τα μηνύματά τους και τις τεχνικές τους σε νέα παιδιά και λίγο μεγαλύτερα.
Όπως επίσης υπάρχει και το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, όπου έχει ενταχθεί και το πρώην ΕΚΕΒΗ, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, το οποίο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει την έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη και θα μπορούσε και αυτό με τις δομές του να προσφέρει πάρα πολλά. Η φιλοαναγνωσία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι καλλιεργεί το πνεύμα, καλλιεργεί την δυνατότητα έκφρασης των ανθρώπων, των νέων παιδιών, που δυστυχώς εκεί πάσχουμε πάρα πολύ και το δίνουμε ιδιαίτερη σημασία για αυτό το πράγμα. Μάλιστα, τώρα όσον αφορά το δικό δίκτυο, έχουμε μία σύγχρονη πόλη, τη Θεσσαλονίκη, αλλά με λακκούβες. Και θέλω να σταθούμε λίγο και στο σημείο της προσβασιμότητας, ενώ τη θεωρούμε αυτονόητη, τελικά η Θεσσαλονίκη είναι μία φιλική για τα άτομα με αναπορία πόλη. Υπάρχουν υποδομές? Η Θεσσαλονίκη δεν είναι ούτε φιλική ούτε για τους πεζούς, ούτε για τους εμποδιζόμενους ανθρώπους, ούτε για τους οδηγούς. Εγώ τουλάχιστον που έχω και την συνήθεια να κυκλοφορώ και με δίτροχο μέσα στην πόλη, με μηχανάκι, δυστυχώς πολλές φορές κινδυνεύω να τσακιστώ λόγω της κατάστασης του οδοστρώματος. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά κάτι το οποίο πραγματικά μου δημιουργεί μεγάλη απορία και το έχω ρωτήσει ευθέως και στον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζέρβα, και του λέω το εξής. Όλοι οι υψηλοί καλεσμένοι μας, οι οποίοι έρχονται από το αεροδρόμιο ή από κάποια ξενοδοχεία ανατολικά της πόλης μας, έρχονται στο Δημαρχείο να τους υποδεχθείτε, κύριε Δήμαρχε, λέω, περνάνε από την Βασιλής Όλγας και τη Βασιλίος Γεωργίου. Δεν ντρέπεστε για αυτή την κατάσταση του οδοστρώματος? Εγώ πραγματικά δηλαδή θα ντρεπόμουν. Είναι τραγική κατάσταση και είναι κάτι το οποίο ενώ έχει εξαγγελθεί με διθυράμβους ότι θα ασφαλτοστρώσουμε 700 χιλιόμετρα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο λέγαν τότε, ούτε αυτά δεν έκαναν, δηλαδή ούτε στοιχειώδη. Δεν παραγνωρίζω ότι κάποιοι δρόμοι ασφαλτοστρώθηκαν, αλλά αυτό ξέρετε είναι κάτι αυτονόητο για ένα δήμαρχο, όπως είναι και αυτονόητο να καθαρίζει την πόλη. Εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό το τομέα λοιπόν και στους οδηγούς είναι εχθρική η πόλη, αλλά κυρίως είναι εχθρική σε ανθρώπους και πεζούς, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλα προβλήματα και είναι τα λεγόμενα εμποδιζόμενα άτομα. Δεν είναι μόνο τα αμαία, τα άτομα με αναπηρία. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα μπαστούνια τους, με τα παιδιά που κουβαλούν μάνες με καρότσια. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν δυστυχώς, υπάρχουν περιοχές πάρα πολλές μέσα στην πόλη που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Είτε διότι οι ράμπες δεν είναι κατάλληλες για τα άτομα αυτά, είτε γιατί καταλαμβάνονται από τραπεζοκαθίσματα, είτε γιατί ασυνείδητοι οδηγοί κλείνουν τις διαβάσεις αυτές χωρίς καμία επίπτωση πάνω σε αυτούς. Εμείς, κυρία Αβραμίδου, λέμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και μέσα από την παιδεία, αλλά πρωτίστως με την καταστολή αυτών των φαινομένων, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κατηλημένοι χώροι δημόσιοι από τραπεζοκαθίσματα σε ποσοστά απίστευτα. Εμείς λέμε 50-50. Σε όλη την πόλη 50% τραπεζοκαθίσματα όπου χρειάζονται και 50% ελεύθερος χώρος. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν κλιμακούμενα πρόστιμα στα αυτοκίνητα που παρκάρουν παράνομα και το λέμε αυτό κλιμακούμενα υπό την έννοια ότι θα πρέπει να συνυπολογίζεται η αξία του αυτοκίνητου. Άλλο πρόστιμο να πληρώνει ένα αυτοκίνητο το οποίο παρκάρει παράνομα και είναι, ξέρω εγώ, ένα μικρό αυτοκίνητο μικρού κυβισμού και άλλο ένα μεγάλου κυβισμού, ένα πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο δεν του κοστίζει και τίποτα να πληρώσει 40 ευρώ και προκλητικά και πάντοτε το αφήνει εκεί που απαγορεύεται. Εκεί λοιπόν, όταν υπάρχει ένα πρόστιμο 500 ή 1000 ευρώ, θα το σκεφτεί πολύ καλύτερα ο κύριος αυτός, η κυρία που το αφήνει εκεί πέρα παράνομα και εμποδίζει τη διέλευση. Μάλιστα. Εμείς έχουμε καταθέσει, για να ολοκληρώσω, έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την προσβασιμότητα μέσα στην πόλη, προσβάσιμη δημόσιοι χώροι για όλους. Η πρόταση αυτή λέγεται αλυσίδες προσβασιμότητας. Έχει καταρτιστεί από συγκεκριμένα άτομα με τη βοήθεια μάλιστα και ανθρώπων που έχουν αυτές τις παθογένειες και ειδικά ανθρώπων με αναπηρία. Και είναι μια πρόταση που περιποιεί τιμή για την παραταξή μας. Την έχουμε καταθέσει δημοσίως, την έχουμε καταθέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να υιοθετήσει όποιες απόψεις τουλάχιστον θεωρεί σωστές η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλά μου φαίνεται πως όλα πήγανε σε όλα μία ακούοντων. Ναι. Κύριε Κυουργιανίδη, διεκδικείτε το δημοαρχιακό θόκο του Δήμου Θεσσαλονίκης και διεκδικείτε επίσης και τις ψήφους των πολιτών. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, εάν υπάρχουν υποψήφοι δήμαρχοι που δεν γνωρίζουν τα θέματα της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης? Δυστυχώς υπάρχουν. Όταν κάποιος είναι λόγου χάρη δημότης και ψηφίζει σε Δήμο της Δυτικής Μακεδονίας,
και είναι, παράλληλα είναι και μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Έτσι, και, έχει, και έρχεται να βάλει υποψήφιο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω, ξέρει άραγε πού ήταν παλιά η πλατεία Χορχόρ, ξέρει πού είναι η πλατεία Ίγκλης, αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε εμείς τόσα χρόνια και γνωρίζουμε την κάθε γειτονιά μας σπιθαμή-σπιθαμή και ξέρουμε τις παθογένειες της πόλης μας, γνωρίζουμε τα προβλήματά μας, γνωρίζουμε όταν μας πει κάποιος ότι ξέρεις σε εκείνο το δρόμο στην Τούμπα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ξέρουμε αμέσως τι ακριβώς θα συναντήσουμε εκεί και πού ακριβώς πρέπει να πάμε. Αυτά τα ζητήματα, αυτά τα θέματα πρέπει να τα γνωρίζεις. Αλλιώς πέφτεις σε ανοησιολογίες. Δηλαδή ακούσαμε πράγματα απίστευτα. Ότι ξέρω εγώ βρωμίζει η πόλη από την ΕΙΑΘ επειδή πετάει λίμματα μέσα στην πόλη. Ακούσαμε πράγματα τα οποία να κάνουμε πλωτά πάρκινγκ ξέρω εγώ στην πλατεία Ελευθερίας. Ακούμε διάφορα πράγματα τα οποία μας προκαλούν το γέλοτα, αλλά συγχρόνως και ξέρετε μας αγανακτούν κιόλας, γιατί νομίζουν ότι κάποιοι μπορούν ευκαιριακά να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, γιατί έχουν προσβάσει σε κάποια κανάλια ή έχουν ξέρω εγώ μια κουμπαριά στην κεντρική διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, της κυβέρνησης, ή έχουν τέλος πάντων κάποιες άκρες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με την πόλη μας, αγνοούν τα προβλήματά τους. Τα έχουμε ζήσει αυτά και στο παρελθόν, τα ζούμε έντονα και σε αυτή την προεκλογική περίοδο και δυστυχώς πιστεύουμε θα ότι ήθελα να αυτά πρέπει εδώ. Να αντιμετωπιστούν τη γενέση τους και όχι να τα συζητάμε σήμερα. Κύριε Κουριανή, θα θέλαμε να μείνουμε σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, διότι βλέπουμε κάποιους δημοτικούς συμβούλους και αντιδημάρχους να κάνουν έναν ακριβό προεκλογικό αγώνα. Τι πιστεύετε, ποια είναι η άποψή σας? Κύριε Βραμπίνο, κοιτάξτε να δείτε, ο δημοτικός σύμβουλος είναι άμυστος. Εκτός αν θεωρεί κάποιος ότι μισθός είναι τα 20 ευρώ που παίρνει σε κάθε συνεδρίαση, μεικτά αν δεν κάνω λάθος, για τα οδηπορικά του έξοδα. Είναι άμυστος λοιπόν και καλά κάνει και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να υπάρχει μια ανιδιοτέλεια σε αυτό το οποίο κάνει κάποιος για το κοινό καλό. Τώρα, αν κάποιος θεωρεί ότι πρέπει να ξοδέψει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να βγει δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι αυτό αφορά τον ίδιο. Βεβαίως, γεννώνται ερωτήματα. Για ποιο λόγο να ξοδεύει τόσα χρήματα κάποιος για να γίνει δημοτικός σύμβουλος ή έστω διεκδικώντας μια θέση αντιδημαρχίας την επόμενη μέρα, αν είναι στην παράταξη του νικητή δημάρχου. Εκεί λοιπόν γεννώνται ερωτήματα. Και είναι λογικό. Εμείς ως παράταξη δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Είμαστε άνθρωποι φυσιολογικοί. Δεν είμαστε άνθρωποι του κομματικού σωλήνα όπως ανέφερα στην αρχή. Έχουμε μεγαλώσει τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας, όλοι μας, με τη δουλειά μας και το μόχθο μας. Και αυτά τα οποία κάνουμε και θέλουμε να προσφέρουμε στην πόλη μας, γίνονται με πάσα ανιδιοτέλεια. Επομένως, δεν θα δείτε σε εμάς ούτε προεκλογικές φανφάρες μεγάλες, ούτε πολυτελέστατα και απανωτά σποτάκια διαφημιστικά, ούτε πολυτελέστατα φυλάδια, ούτε μεγάλες συγκεντρώσεις απίστευτες που θα κερνάμε τον κόσμο, δεν ξέρω κι εγώ τι μεζέδες και τι ποτά. Εμείς κάναμε μια αξιοπρεπέστατη, θέλω να πιστεύω, προεκλογική πορεία και καμπάνια. Συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εκατοντάδες συμπολίτες μας οι οποίοι ήρθαν πριν από μερικές μέρες στην κεντρική μας προεκλογική εκδήλωση που έγινε με κάθε σεμνότητα και χωρίς υπερβολές και πιστεύω ότι αυτά πρέπει να κρίνει ο κόσμος, αυτά πρέπει να μπορέσει να τα βάλει σε μια σειρά και να, σαν κριτήριά του ώστε όταν μπει πίσω από το παραβάν την επόμενη Κυριακή να ψηφίσει όπως πιστεύουμε ότι πρέπει να το κάνει. Τώρα στην εκδήλωση που έγινε κύριε Κουριανίδη στο Βελίδιο από το κοινοβουλευτικό κόμμα Νίκη, ο πρόεδρος του κόμματος κύριος Δημήτρης Νατσιός έδωσε τη στήριξη του σε εσάς, στη δημοτική σας παράταξη Θεσσαλονίκη Πολυελληνική. Είστε ανεξάρτητος συνδυασμός κύριε Κουριανίδη ή συνδυασμός της Νίκης? Με τον κύριο Δημήτρη Νατσιό είμαστε προσωπικοί φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Πολύ πριν ασχοληθεί με την πολιτική και όταν ήταν ένας απλός λειτουργός της εκπαίδευσης. Κάτι πολύ ανώτερο, βεβαίως, από αυτό το οποίο θα λέγει κανείς ότι είναι σήμερα, υπό την έννοια ότι εκπαίδευε τα παιδιά με τα νάματα της πατρίδας μας, της θρησκείας και της οικογένειας.
Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα τιμητική αυτή η αναφορά προς την υποψηφιότητά μας από το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ατσιό και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Όχι, η Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική δεν είναι μια κομματική παράταξη. Είναι μια πατριωτική παράταξη, μια παράταξη η οποία υπερασπίζεται αξίες. Και αυτές οι αξίες συνάδουν προφανώς σε μεγάλο βαθμό, αν όχι απόλυτα, με αυτές τις αξίες που πρεσβεύει η Νίκη. Και όχι μόνο βεβαίως η Νίκη, υπό την έννοια ότι προχθές στην εκδήλωσή μας για την κεντρική μας πολιτική εκδήλωση, παρέστηκε, χαιρέτησε και δήλωσε απερίφραστα τη στήριξή του και ο κύριος πρόδρομος Εφιετζόγλου από το Πατριωτική Δύναμη, το κόμμα του Πατριωτική Δύναμη. Ο κύριος Νίκος Βασιλιάδης, από αρχιπρόεδρος του κόμματος Ελεύθερη Πατρίδα. Ο κύριος Αργύριος Αρύπαπας έστειλε χαιρετισμό ως αντιπρόεδρος του κόμματος Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Εθνικό Μέτωπο, ο κύριος Μάνος Κώστας. Υπάρξαν και άλλοι φορείς πατριωτικοί, όπως η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία, όπως ο Ιερός Λόχος εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως ο Σύνδεσμος η Λαϊκή Κίνηση Πολιτών Θεσσαλονίκης και άλλοι που ελπίζω να μην ξεχνώ κάποιον, οι οποίοι ήταν παρόντες και οι οποίοι δήλωσαν την στήριξή τους στην προσπάθειά μας αυτή. Τους ευχαριστούμε όλους αυτούς, γιατί πραγματικά δείχνουν με τη στάση τους αυτή ότι ένας αυτοδιοικητικός οργανισμός, όπως είναι η Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική, μία παράταξη, μπορεί να συγκεντρώσει όλες αυτές τις τάσεις που έχουν ένα σαφές πατριωτικό πρόσημο, προκειμένου να προχωρήσουμε για τα αυτονόητα, να μιλήσουμε για τις αξίες με τις οποίες πορεύτηκε ο ελληνισμός όλα αυτά τα χρόνια. Και πιστεύουμε ότι αυτές οι αξίες μπορούν να βρουν την έκφρασή τους και μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, να κάνουμε παρεμβάσεις τέτοιες που να μπορέσουμε να μεταστρέψουμε πάλι την κοινωνία μας προς μια υγιή κατεύθυνση, γιατί η κοινωνία μας νοσεί, κυρία Αβραμίδου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κουριανίδη, για την παρουσία σας σήμερα εδώ μαζί μας. Να σας ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία στον προεκλογικό σας αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Καλό σας βράδυ.